come passaria? Λοιπόν, εδώ και στην επόμενη στάση θα είμαστε στην Πάρα. Οι παλιοί Θεσσαλονικοί το ξέρουν. Ήταν η περιοχή ακριβώς έξω από την πύλη του Βαρδαρίου, που ήταν ακριβώς στην πλατεία. Λοιπόν, Πάρα στα Λατίνο, δηλαδή στα Ισπανοευρωπαϊκά, σημαίνει λάσπη. Άρα για προφανείς λόγους εδώ ήταν ένα έλος που δημιουργούταν και ήταν τελείως ανθιγεινό. Εδώ λοιπόν, στη διάρκεια της πορείας αναφερόμαστε και σε παραδείγματα πράγματα που αφορούν και την κατοχή γενικά, και όχι μόνο τους Εβραίους, αλλά και πράγματα που αφορούν την εβραϊκή ιστορία της πόλης πριν την κατοχή. Εδώ λοιπόν υπήρχαν συνοικισμοί πολύ φτωχών κατοίκων και το 1897 η περιοχή του Βαρδαρίου θα πληγεί από μια θανατηφόρα επιδημία ελανοσίας. Ήταν συντισμένη εδώ, αλλά είχε πάρα πολλά θύματα, έτσι. Η Ισραηλινή κοινότητα αναθέτει σε 4 γιατρούς να ερευνήσουν τα αίτια και συντάσσουν μια από τα σέλη την αφορά η Αλμπέρ Σιακή, η Σαΐα Σαντόκ, Μωρίς Μισραχή και Ζακ Νησί. Ήταν γιατροί γνωστοί. Λοιπόν, στην αναφορά τους αυτοί περιγράφουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των φτωχών Εβραίων της περιοχής, ειδικότερα τα κακοκτισμένα και σάπια καλύβια του συγκεκριμένου Μουσταφά Εφέντη. Υπήρχε οδός εδώ που λεγόταν Μουσταφά Ρίφ Εφέντη Παρακαλαρή, παράγγελος του Μουσταφά δηλαδή, και συμπτών ναχμίας στερούνταν οποιοδήποτε επίπλων, κουβερτών και θέρμανσης και στέγαζαν τουλάχιστον 500 δεκαμελείς οικογένειες και ήταν ακατάλληλα ακόμα και για σκύλους. Να φανταστούμε ότι δεν είχαν δάπεδο, ήταν στο χώμα, ήταν απλά παράγγελος που το κάτω ήταν στο χώμα. Μπροστά τους η πρόσφατα χτισμένη συνοικία Χίρς έμοιαζε με επίγειο παράδεισο. Όπως είπαμε παρακάτω, πιο πριν, συγγνώμη. Και αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα ως προς την ίδρυυση που γινόταν από πηγάδια που μολύονταν καθώς βρίσκονταν κοντά σε βόθους. Οι γιατροί ζητούσαν την κοινότητα πριν ασχοληθεί με την αντιμετώπιση της ελονοσίας να φροντίσει ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να μην πεθάνουν από την πείνα και το κρύο. Επίσης, οι προτάσεις της Επιτροπής προς τη Δημαρχία περιλάβαιναν την αποξήραση των ελών της Βάρας, την εκένωση των βόθων και την κατεδάφιση των παραγών της συνοικίας Ναχμίας, την απολύμανση σπιτιών και πηγαδιών, αλλά και την εξασφάλιση πόσιμου νερού από την εταιρεία ίδρυυσης που είχε ιδρυθεί, η οποία όμως ήταν ιδιωτική βέβαια. Δεν ήταν κρατική. Στην Ισραηλινική κοινότητα επίσης πρότεινε να προσπαθήσει να αποσυμφορήσει τις κατοικίες, να επαναφέρει τη διανομή ρούχων και κάρβουνων, μέτρο που θα τις εξοικονομούσε πολλά κιλά κινήνης, τη συνταγογράφηση πιο ισχυρών δόσεων κινήνης ή άλλων αποτελεσματικών φαρμάκων και την αποστολή περισσότερων ασθενών στο Ιταλικό νοσοκομείο. Στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είχαμε κρατική πρόνοια για τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία ήταν άλογα που θέσκευαν την εθνότητα. Το Ιταλικό νοσοκομείο ήταν το πρώην πλέον λιμωδόν στην αρχή της Τούμπας, στο οποίο η Ισραηλινή κοινότητα ήταν συμβεβλημένη για 15 κλίνες. Και επίσης και την ίδρυση μιας κλινικής στη συνοικία Χίρς. Ακόμα δεν υπήρχε το Εβραϊκό νοσοκομείο, το Χίρς, στο σημερινό Ιπποκράτειο, που ιδρύεται το 1908. Και μια από τις αιτίες ήταν βέβαια και αυτές οι αρρώστιες. Αυτή η περιοχή λοιπόν, μιλάμε για την περιοχή από εδώ μέχρι το Βαρδάρι, ουσιαστικά είναι η περιοχή που ήταν οι άθλιες συνοικίες. Βέβαια εδώ ήταν και η περιοχή που βρισκόταν τα σπίτια οίκη ανοχής δηλαδή και τα καφενεία που συνάζανε οι πελάτες και οι ταμπατζίδες. Στον επαγγελματικό οδηγό του 1932 αναφέρονται 5 εβραϊκά, 10 ελληνικά και ένα αρμένικο καφενείο, καθώς και 20 Εβραίες και 15 Ελληνίδες ιδιοκτήτριες οικονομικής γνωστές μαντάβες. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε.